Παναγιώτα, ωραία μαλλί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το ρόλο, έτσι. Θα έρθεις να σε κουρέψω, να στο κάνω έτσι. Εγώ νομίζω δεν θα μου πήγαινε, αλλά σε εσένα πάει πάρα πολύ. Δεν εμπιστεύεσαι, το βλέπω στα μάτια σου. Είναι καταρχήν κάτι που θα το έκανε σαν αλλαγή πάνω σου. Ναι, θα το έκανα. Θα το είχα κάνει για την παράσταση, αλλά επειδή στο δεύτερο μέρος πρέπει να έχω άλλο μαλλί, γιατί εκπαιδεύομαι και μεταμορφώνομαι, δεν μπορούσα να το κάνω, με περιόριζε. Αλλιώς θα το έκανα, ναι. Γενικώς μου αρέσει να κάνω αλλαγές τέτοιες, πάρα πολύ. Βαριέσαι το μαλλί, ας πούμε? Όχι, μου αρέσει, δεν βαριέμαι, μου αρέσει να... Ο ρόλος για μένα είναι το άλοθη. Δεν ξέρω αν θα το έκανα, δεν ήμουν ηθοποιός, δεν είμαι πολύ των αλλαγών, αλλά επειδή σε αυτή τη δουλειά απαιτείται, μ' αρέσει πάρα πολύ και το επιδιώκω. Τι ρόλο παίζει ο έρωτας στη δική σου ζωή? Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, όπως όλους τους ανθρώπους. Είναι πολύ ωραίο να ερωτεύεσαι. Κάποτε μια φίλη μου είχε πει: έχω ζήλεψα, μου λέει, μια φορά σε ένα παγκάκι, 2-16χρονα, πώς κοίταζε ο ένας τον άλλον. Αυτό μου λέγω πάλι, δεν το ξανάχω. Παρόλο που είμαι καλά, που ήταν καλά. Αυτό λοιπόν είναι κινητήριος δύναμη. Είναι πολύ ωραίο. Σε όποια ηλικία. Εσύ ήθελες να γίνεις ηθοποιός, ενώ οι γονείς σου δεν ήθελαν. Καθόλου. Πώς το έκανες αυτό και τα κατάφερες? Επανάσταση. Κρυφά όλα. Πήγα κρυφά στο Υπουργείο. Είπα θα πάω για καφέ με μια φίλη. Και πήγα στο Υπουργείο και έδωσα εξετάσεις. Πέρασα, τους το είπα, εντάξει. Έγινε ένας ψιλοχαμός, αλλά στην πορεία ήταν δίπλα μου. Και ο δρόμος πώς οδήγησε στα Καλλιστεία? Ήταν η επανάστασή μου αυτή τότε, πριν μπω στη σχολή, όταν τελείωσα το σχολείο, γιατί ήθελα να θυμώσω τους γονείς μου. Δεν θέλανε. Ωραία εφηβεία. Όχι, ήμουν πολύ ήσυχο παιδί. Αλλά ταραχτήκανε μόλις σου είπα ηθοποιός και λέω έτσι, δεν με αφήνετε, οκ, okay, θα πάω στα Καλλιστεία. Θα του ταράξω πολύ. Κάτι, έπρεπε να κάνω κάτι. Αυτό ήταν ο λόγος. Είσαι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Οι άντρες υπήρξαν διαχειτικοί μαζί σου? Μάλιστα, η ερώτηση. εννοείς διαχειτική, ότι να έχω πολλούς να στα πόδια σε... μου? Πολλούς στα πόδια σου, να σε πολιορκούν, ίσως πολύ επίμονα? Όχι, όχι. Δεν είμαι αυτό το στυλ γυναίκας. Λυπάμαι που το λέω. Δεν είμαι αυτό που νομίζω. Ναι, ότι έχω τους άντρες στα πόδια μου και μου λέω, α, εσύ. Όχι, δεν όχι, είμαι. Όχι, όχι. Έχεις δηλώσει πως έχεις κάνει ψυχανάλυση και σε έχει βοηθήσει πολύ να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου? Κάποια στιγμή, όπως όλοι οι άνθρωποι, είχα κάποια θέματα που δεν μπορούσα να διαχειριστώ και θεώρησα ότι πρέπει να δω κάποιον ειδικό. Με βοήθησε πάρα πολύ και θα το ξανά έκανα αυτό αν χρειαζόταν. Ενοχλεί όταν σε ρωτάνε για σχέσεις που μπορεί να χρεώνεσαι? Στην αρχή παλιά ίσως με πείραζε, αλλά πια όχι. Το καταλαβαίνω και αυτό. Για τη στιγμή που παίζεις με έναν άνθρωπο πάρα πολύ καιρό ή πάρα πολλές σεζόν, υπάρχει μια απίστευτη έτσι, επαφή πάνω στη σκηνή ή στο φακό. Είναι λογικό κάποιος να σου χρεώσει μια σχέση. Τώρα, εντάξει. Από εκεί και πέρα, με ενοχλεί αν γίνεται συνέχεια ή ξέρω εγώ, επηρεάζει τη δική μου προσωπική ζωή. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αυτό. Έχουν γραφτεί διάφορα, δεν μπορώ να πω. Το καταλαβαίνω. Τελεία.